Ριάννα. Στα δικά μας έκπτωση φόρου θα έχουν ομάδες επαγγελματιών που θα πληρώνουν με κάρτα. Ο Θάνος Τσίρος και πάλι μαζί μας για να δούμε ποιους αφορά, Θάνο. Έκπτωση φόρου θα έχουν οι καταναλωτές οι οποίοι θα συναλλάσσονται πληρώνοντάς τους με κάρτα με συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματικών κατηγοριών. Λοιπόν, θα τις δούμε ευθύς αμέσως. Μιλάμε για δικηγόρους, αρχιτέκτονες, για ιδιωτικούς ερευνητές, εργολάβους κηδιών, υδραυλικούς και ψυκτικούς, νοσηλευτές, ξυλουργούς, εργολάβους καθαρισμού κτηρίων, οδηγούς ταξί, φωτογράφους, εργολάβους κυροδεύματος, ράφτες, όσοι παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, συμβουλευτικές υπηρεσίες, όσοι ασχολούνται με την εκμίσθωση πολυτελών αυτοκινήτων, αλλά και όσοι δραστηριοποιούνται στον χώρο των μεταλλικών κατασκευών και των αλουμινίων. Mm-hmm. Τι ακριβώς θα συμβαίνει? Θα ζητάμε να πληρώσουμε με την κάρτα μας ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και αυτομάτως θα κερδίζουμε μία έκπτωση από το φορολογητέο μας εισόδημα, η οποία θα μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 5.000 ευρώ. Με τη συγκεκριμένη έκπτωση από το εισόδημα θα προκύπτει μια έκπτωση φόρου, η οποία θα εξαρτάται από το ύψος του δηλωθέντος εισοδήματος. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μπορεί να φτάσει αυτή η έκπτωση φόρου στα 450 ευρώ αν το εισόδημά μας φτάνει μέχρι τα 10.000 ευρώ, στα 1.100 ευρώ αν φτάνει μέχρι τα 20.000 ευρώ, στα 1.400 ευρώ αν φτάνει στα 30.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσό που μπορούμε να εξασφαλίσουμε θα είναι τα 2.200 ευρώ αν πληρώσουμε με κάρτα αυτές τις κατηγορίες που δείξαμε μέχρι του ύψους των 5.000 ευρώ, καθώς σε αυτή την περίπτωση η έκπτωση φόρου φτάνει στα 2.200 ευρώ. Σημαντική ανάσα. Και μία συγκεκριμένη αναφορά στις δαπάνες, στις πληρωμές που κάνουμε προς ιατρούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δρομολογείται από το 2022 οι πληρωμές που θα κάνουμε να λαμβάνονται υπόψη στο διπλάσιο, προκειμένου να φτάσουμε το όριο που προβλέπει ο νόμος του 30% ηλεκτρονικών πληρωμών επί του ύψους του εισοδήματος.